Το ερώτημα, το γραπτό που θέσατε, πολύ σωστά είπατε ότι το κράτος έχει συνέχεια. Εξού και η δήλωσή μου, η οποία βεβαίως συμπεριλήφθηκε στην απόφαση της 20ης Φεβρουαρίου του Eurogroup, ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται πως όποια ιδιωτικοποίηση έχει εξελιχθεί και είναι νόμιμη, θα γίνει σεβαστή. Και ότι οι διαδικασίες που βρίσκονται εν εξελίξη, πάντα στο πλαίσιο της νομιμότητας και με τη δική μας ευθύνη να ελέγξουμε αυτή τη διαδικασία όσο αφορά το δημόσιο συμφέρον, και αυτή θα εξελιχθεί βέβαια με τις αλλαγές που και νόμιμες είναι και συνάδουν με το δημόσιο συμφέρον. Αλλά για να μιλήσω επί του συγκεκριμένου ζητήματος το οποίο θέσατε για τα περιφερειακά αεροδρόμια. Δεν πρόκειται να κρίνω εάν το συνολικό τίμημα των 1,2 δις είναι αυτό που θα έπρεπε ή θα μπορούσε να είναι ή όχι. Δεν είναι η δική μου δουλειά ως Υπουργός Οικονομικών να το κάνω αυτό, γι' αυτό υπάρχει τα ΙΠΕΔ, υπάρχουν οι νόμιμες διαδικασίες. Αυτό όμως που θα σας πω είναι το εξής. Έθεσα το ερώτημα σε ομολόγους μου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα σας πω ποιους, μπορείτε να φανταστείτε. Και έθεσα ένα απλό ερώτημα. Θα ιδιωτικοποιούσατε ή θα κάνατε παραχώρηση 40 ετών. Ναι, παραχώρηση 40 ετών, βεβαίως και είναι διαφορετικά. Είναι μια μορφή αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας. Μην μπλέξουμε στη σημειολογία. Έθεσα λοιπόν ένα ερώτημα. Θα δεχόσασταν να γίνει αυτή η παραχώρηση για τα δικά σας περιφερειακά αεροδρόμια, χωρίς να υπάρχει ένα μερίδιο το οποίο κρατάει είτε το κράτος, είτε η Δήμη, είτε στην περίπτωση της Γερμανίας, τα κρατήδια. Ένα. Δεύτερον, με επενδύσεις, υποχρεωτικές ελάχιστες επενδύσεις, οι οποίες να είναι στο 1/4 του συνολικού αντιτήματος. Αντίτιμο. Και τρίτον, χωρίς έγγραφες δεσμεύσεις, συγκεκριμένα αναπτυξιακά πλάνα, όσο αφορά τις τοπικές οικονομίες γύρω από τα περιφερειακά αεροδρόμια. Η απάντηση που έλαβα σε όλες τις περιπτώσεις, και ήταν 4 ή 5, ήταν όχι. Ότι εκείνοι δεν θα διχόντουσαν παραχώρηση με αυτούς τους όρους. Εδώ δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης κυβέρνησης-αντιπολίτευσης. Εδώ είναι θέμα, νομίζω, μιας εθνικής στρατηγικής. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει τη διαδικασία αυτή. Βρίσκεται ήδη σε διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας πάνω σε αυτό το θέμα και σας διαβεβαιώ ότι καθώς κλείνει αυτή η διαπραγμάτευση τις επόμενες μέρες θα κλείσει και αυτό το ζήτημα. Και αν τα κριτήριά μας είναι αυτά τα οποία ανέφερα, θα τα αναφέρω άλλη μία φορά για να μην καταχράσω το χρόνο. Πρώτον, οι επενδύσεις πρέπει να είναι υψηλότερες. Η δέσμευση για 23,5 εκατομμύρια επενδύσεις σε 4 χρόνια ανά αεροδρόμιο είναι πολύ χαμηλή κατά με. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχει ένα μερίδιο για το κράτος. Όχι γιατί το κράτος πρέπει να παίζει το ρόλο του επιχειρηματία, αλλά γιατί το κράτος πρέπει να κρατήσει ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο να μπορέσει να το αξιοποιήσει στο πλαίσιο μιας αναπτυξιακής τράπεζας, ενός αναπτυξιακού οχήματος, μέσα από μια μόχλευση, σε συνδυασμό με αναπτυξιακές τράπεζες όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έτσι ώστε τα spillover, όλα τα, αν θέλετε, οι συνέργειες από αυτή την παραχώρηση, από αυτή την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, να μεγιστοποιηθούν. Τρίτον, πρέπει να υπάρχουν σαφείς δεσμεύσεις για την τοπική οικονομία. Και ξέρετε, και ένα τέταρτο. Θέλω να σας θυμίσω την κατάντια των προηγούμενων ιδιωτικοποιήσεων. Την κατάντια κινήσεων ιδιωτικοποίησης που τελικά απεδείχθησαν καταστροφικές ακόμα και για τον ιδιώτη. Γιατί κατέπεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Το ΤΑΙΠΕΔ έως τώρα, δυστυχώς, δυστυχέστατα, προσέφερε συμβόλαια και συμβάσεις στους ιδιώτες που νομικά ήταν ανασφαλείς. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Θα δείτε ότι με το που θα καταλήξει η διαπραγμάτευση, οι όροι θα αλλάξουν, η σύμβαση θα γίνει θετικότερη, τόσο από τη μεριά του δημόσιου συμφέροντος, όσο και από τη μεριά του ιδιώτη. Και τέλος θέλω να πω ότι ως οικονομολόγος αυτή τη στιγμή έχω ένα πρόβλημα με την ιδέα ότι 12-14 περιφερειακά αεροδρόμια πωλούνται στην ίδια εταιρεία. Δεν ξέρω καμία άλλη χώρα στον κόσμο που να έχει συμβεί αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.